Ουδέποτε φτάνουμε στον πυρήνα, δεν παίρνουμε απάντηση, νομίζουμε ότι τα ξέρουμε, πάμε στο επόμενο γεγονός, μπερδευόμαστε και φεύγουμε. Εγώ σε κάθε σημείο είπα γιατί. Γιατί το 1 τρίτο, διότι και ο άνθρωπος στην εποχή της σταυρώσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού έπληξε την θεότητα κατά το 1 τρίτο, το ένα πρόσωπο, όχι ένα τρίτο ποιοτικός, ποσοτικός. Πατήρ, Υιός, Άγιο Πνεύμα. Επλήξαμε, σταυρώσαμε τον Ιησού Χριστό που ήταν το ένα πρόσωπο από τα τρία πρόσωπα της Αγίας μας Τριάδος. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και ο Θεός επιτρέπει να πληχθεί η έσχατη γενιά, η δική μας, πάλι κατά τον ατρίτο προειδοποιητικά, έτσι, εν ώψη του τέλους. Διότι είναι η έσχατη γενιά, έσχατη είναι τελευταία. Εντάξει, δεν έχουμε άλλα περιθώρια, ανταποδίδεται αυτό υπό τύπου όμως όχι κακίας, προειδοποιήσεως. Οι Εβραίοι σταύρωσαν τον Χριστό από κακία, ο Θεός κάνει αυτά για προειδοποίηση. Όσο ότι εδώ ο Θεός εν τέλει την καταστροφή συντείνει για να σε κουνήσει. Μάλιστα. Πιθανόν αν ο Θεός δεν ανακατευόταν σε αυτά, να μην ήταν τρίτο, αλλά και ολοκληρωτικές. Έτσι. Πέμπτη σάλπιγγα. Εάν δεν γίνει λοιπόν τον έφος αυτό, δεν γίνεται η πέμπτη σάλπιγγα που είναι ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Οι σάλπιγγες πάνε με τη σειρά. Βέβαια θα ακούτε στις ειδήσεις όλο και πιο πυκνά. Έρχεται ο πόλεμος, οι Τούρκοι θα μπουν εδώ, θα κάνουν εκείνο, λέγονται. Δεν πέφτει ούτε σφαίρα σε εμάς, στην Ελλάδα. Δεν ξέρω τι γίνεται έξω. Γιατί υπάρχουν κι άλλες προειδοποιήσεις από τον Άγιο Κοσμά. Τι λέει λοιπόν η Αποκάλυψη αυτό. Η Αποκάλυψη περιγράφει ότι αυτός ο πόλεμος θα γίνει με ακρίδες. Ακρίδες είναι τα σύγχρονα όπλα και τα αεροπλάνα που έχουν το αεροδυναμικό του σχήμα. Το αεροδυναμικό σχήμα αυτό των αεροπλάνων και πυράβλων δεν υπήρχε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ο Άγιος Κοσμάς είπε ότι τα αεροπλάνα αυτά τα ονόμασε, τα αντιστοίχησε με μαυροπούλια. Το μαυροπούλι έχει τα φτερά του κάθετα, είναι αργό, βραδικίνητο και σαφώς μαύρο. Εάν δείτε ένα, δεν έχω καλή εικόνα εδώ, μια φωτογραφία ενός αεροπλάνου του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου είναι μαυροπούλι. Ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, λέει τώρα εδώ ο Ιωάννης, θα γίνει με ακρίβες. Εάν λοιπόν εκείνα, ο Άγιος Κοσμάς, τα είπε μαυροπούλια, γιατί ο Άγιος Ιωάννης που λέει ακρίδες να μην είναι αεροπλάνα. Αυτή είναι η αντιστοιχία, η σκέψη που έκανα. Και τελικώς προκύπτει ότι είναι. Διότι αυτές οι ακρίδες δεν βλάπτουν το χόρτο. Έτσι. Ακούστε εδώ. Και υπόθηκε να μην αδικήσουν το χόρτο της γης, οι ακρίδες πραγματικές τρώνε το χόρτο, άρα θες δεν τρώνε χόρτο. Οτιδήποτε χλωρό, ούτε κάθε δέντρο, παρά μόνο τους ανθρώπους που δεν έχουν τη σφραγίδα του Θεού στο μέτωπά τους. Οι ακρίδες δεν τρώνε ανθρώπους. Αυτές εδώ τρώνε ανθρώπους και μάλιστα επιλέγουν αυτούς που δεν έχουν τη σφραγίδα του Θεού στο μέτωπο. Εμείς οι χριστιανοί ορθόδοξοι έχουμε τη σφραγίδα του Θεού στο μέτωπο, ο Σταυρός που γίνεται το χρήσμα κατά τη βάπτιση. Οι μουσουλμάνοι δεν το έχουν. Δεν έχουν αυτή τη σφραγίδα. Συνεπώς αυτές οι ακρίδες θα πλήξουν μουσουλμάνους. Έτσι λέει εδώ. Έμεσα. Εντάξει. Εάν έλεγε ευθέως μουσουλμάνους, μα τότε δεν υπήρχαν μουσουλμάνοι. Προχωρούμε. Έτσι. Λοιπόν, και έχει ορισμένα σημεία για τις ακρίδες. Δεν ξέρω αν μπορείτε να κάνετε κάποιο πλάνο. Για προχωρήσουμε παρακάτω λίγο. Έτσι. Ναι. Και τα ομοιώματα των ακρίδων, τα νόμια με άλογα που είναι έτοιμα για τον πόλεμο και πάνω στις κεφαλές τους, κεφαλές εδώ μιλάμε κεφαλές πυράβλων. Πυρηνικές. Όχι πυρηνικές, κεφαλές. Οι κεφαλές μπορούν να έχουν απλή γόμωση, μπορούν να έχουν και αέρια νεύρων. Ωραία. Έτσι. Ήταν όμοια με στεφάνια χρυσό και τα πρόσωπά τους ήταν σαν πρόσωπα ανθρώπων. Σαν. Τι έχει το πρόσωπο ανθρώπου, κύριε Χούντα, έχει μάτια και οι πύρευλοι έχουν ραντάρ. Μάτια. Έχουν αυτιά οι άνθρωποι στο πρόσωπό τους, στο κεφάλι τους και οι πύρευλοι έχουν κεραίες να ακούνε τα σήματα και να κατευθύνονται. Έχουν μύτη, η μύτη που μυρίζουν καυσά αέρια και πάνε και τα αέρος εδάφους ή αεδάφους αέρος που πλήττουν τα αεροπλάνα στα καυσά αέρια πίσω από την εξάτμιση. Τα δίνει συγκεκριμένα, περιγράφει τα όπλα και καταναλώνει 5-10 στίχους εδώ για να μας δείξει τα όπλα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εάν τώρα θα πάμε σε κάτι το οποίο δεν λέει η Αποκάλυψη. Μα και αυτά που δεν λέει η Αποκάλυψη είναι μηνύματα. Όποιος τα πιάσει. Δεν λέει ότι θα πέσουν πυρηνικά. Δεν λέει ότι θα καταστραφούν τα πάντα. Εάν υποθέσουμε λοιπόν ότι ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος ξεκινάει ή γίνεται με πυρηνικά, θα πρέπει κανονικά όχι χόρτο να μην μείνει, ούτε η άμμος. Εδώ όμως λέει ότι δεν θα πειραχθεί το χόρτο. Και μετά η ιστορία έχει εξέλιξη. Συνεπώς δεν πέφτουν πυρηνικά παρά μόνο αυτές οι ακρίδες που δεν θα πλήττουν το χόρτο. Ποια όπλα δεν πλήττουν το χόρτο και τη βλάστηση παρά μόνο ανθρώπους? Μόνο τα αέρια νεύρων, τα οποία πονάνε σαν τους σκορπιούς. Συνεπώς, καταλήγω, όποιος θέλει να το πιστέψει, ότι θα γίνει χρήση, ευρεία χρήση, σε ευρεία κλίμακα, αερίων νεύρων. Και συμβατικών όπλων, όχι πυρηνικών. Αυτό σίγουρα και ουδέποτε εμείς στη γενιά μας, στη δική μας τη γενιά, εμείς σαν άνθρωποι, θα δούμε ποτέ μανιτάρι. Ποτέ.
Έτσι. Και ο φόβος αυτός είναι τελείως, τελείως αβάσιμος. Εντάξει. Είχαμε πει για τα αεροπλάνα που κάνουν θόρυβο σαν πολλές άμαξες που πάνε στον πόλεμο. Αυτό πια δίνει και τον ήχο των αεροπλάνων που κάνουν πίσω όταν αφήνουν τα καυσαέρια. Τι άλλο να πει κανείς. Και έχουν βασιλεία επάνω τους τον άγγελο της Αβύσσου, άγγελος της Αβύσσου είναι ο θάνατος, και το όνομά τους στα εβραϊκά είναι Αβαδόν και στα ελληνικά έχει το όνομα Απολίων. Απολίων σημαίνει πόλεμος. Άρα εδώ πρόκειται για πόλεμο. Και αυτές έχουν ουρές όμοιες με ουρές σκορπιού και κέντρα, και στις ουρές τους έχουν την εξουσία να δικήσουν τους ανθρώπους 5 μήνες. Το 5 μήνες είναι το όριο του πολέμου. Τόσο χρόνο θα κάνει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Μόνο 5 μήνες. Έτσι, κατά την Αποκάλυψη και κατά πάρα πολλούς αγίους και σοφούς που ακολούθησαν τον Ιωάννη. Λέει ο Κοσμάς Φετολός, ο Άγιος Κοσμάς, μιλάει για τον πόλεμο, τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Οι Τούρκοι θα φύγουν τώρα, μιλούσε την εποχή που ήταν η τουρκική κατοχή τότε, πριν το 1779, το 1779 κοιμήθη. Οι Τούρκοι θα φύγουν τώρα, που μιλάει ο Κοσμάς Φετολός, μιλάει στην Ελλάδα. Άρα από πού θα φύγουν, από την Ελλάδα. Έτσι. Αλλά θα ξανάρθουν πάλι. Φεύγει κανείς και έρχεται πίσω όπως έφυγε. Η επιστρέφει όπως έφυγε, άρα χερσαίος. Και θα φτάσουν μέχρι τα εξαμήλια. Εδώ υπάρχουν πολλές ενστάσεις από πολλούς, δεν θέλουν να δεχθούν την αλήθεια. Ναι, μας πονάει, αλλά δεν φταίμε εμείς, κύριε Χούντα, οι ερευνητές, όσοι είμαστε, ελάχιστοι πιστεύω, που λέμε αλήθειες που ενοχλούν. Εμείς λέμε αυτά που βλέπουμε γραμμένα. Δεν εκπληρώνουμε εμείς τις προφητείες. Εμείς τις διαβάζουμε απλώς και τις βάζουμε στη θέση τους. Αυτοί που εκπληρώνουν το κακό μέρος της προφητείας είναι οι πολιτικοί. Πιστεύω να θυμόσαστε εκείνη την περιβόητη φράση σε 10 χρόνια τη Μακεδονία θα την έχετε ξεχάσει. Εκεί γιατί δεν επαναστάθησε κανένας. Και επαναστατείτε όταν διαβάζουμε τα κείμενα του Αγίου Κοσμά που λέει οι Τούρκοι θα φύγουν αλλά θα ξανάρθουν και θα φτάσουν μέχρι τα εξαμήλια και λένε τα εξαμήλια αυτά λέει δεν είναι της Κορίνθου, είναι της Αλβανίας ή είναι λέει της Κωνσταντινουπόλεως. Υπάρχει ένα εξαμήλιο τείχος εκεί. Μα άμα ήταν το εξαμήλιο τείχος της Κωνσταντινούπολης, οι Τούρκοι ουδέποτε φύγανε από εκεί. Και ποιους προειδοποιεί λοιπόν, θα φτάσουν μέχρι τα εξαμήλια. Στο τέλος θα τους διώξουν μέχρι την κόκκινη μιλιά, από τους Τούρκους το 1 τρίτο θα σκοτωθεί, το 1 τρίτο θα βαπτιστεί και μόνο το 1 τρίτο θα πάει στην κόκκινη μιλιά. Μιλάει για κάποιο μεγάλο πόλεμο, όπου οι Τούρκοι θα φύγουν, θα μπουν στα εξαμήλια ξανά και μετά θα ξαναφύγουν για δεύτερη φορά. Ποια εξαμήλια, ο Άγιος Κοσμάς δίδασκε στην Ελλάδα, όχι στην Τουρκία. Συνεπώς μιλάει για ελληνικό έδαφος. Και υπάρχει και μία φοβερή προφητεία, που είναι το επιχείρημα αυτό, ότι ο Άγιος Κοσμάς λέει το εξής. Οι Ιταλοί θα ελευθερώσουν την Ήπειρο και οι Γάλλοι την Ελλάδα. Στις προφητείες η λέξη Ελλάδα σημαίνει στερεά Ελλάδα. Διότι η ίδια φράση δεν δικαιολογεί τις λέξεις Ήπειρο και Ελλάδα, θα λέγει ελλαδικό χώρο. Συνεπώς μιλάει για στερεά Ελλάδα. Ποια εξαμήλεια ξέρετε λοιπόν εσείς στην στερεά Ελλάδα και κάτω? Μόνο της Κορίνθου. Αυτό το επιχείρημα. Να σταματήσουν όλες οι υπόνοιες ότι εγώ ας πούμε είμαι άγγελος κακός. Θα φτάσουν στην τουρκιστά εξαμήλια. Μάλιστα. Μάλιστα. Γιατί θα το εξηγήσουμε σήμερα, θα τα πούμε αυτά. Προχωρούμε. Επίσης μια προφητεία του Αγαθαγγέλου που δόθηκε το 1290. Αγαθάγγελος δεν υπήρξε σαν πρόσωπο. Είναι συμβολικό. Είναι κάποιοι γέροντες και σοφοί που επειδή δεν άφησαν όνομα, κάποιοι τοποθέτησαν το όνομα αυτό για να καταταγεί η προφητεία και να γραφτεί. Είναι θέμα δηλαδή τάξεως. Δεν σημαίνει ότι υπήρχε ή δεν υπήρχε. Έτσι. Το δεδομένο παίρνουμε εμείς. Κοσμάς Φετολός είναι εδώ, έτσι. Κοσμάς Φετολός είπε για τους Τούρκους που θα φύγουν και θα φτάσουν μέχρι τα εξαμήλια. Προχωρούμε. Το ίδιο πράγμα είχε πει πάλι αυτή η προφητεία Αγαθαγγέλου, ότι οι Τούρκοι θα φτάσουν μέχρι, ο εχθρός θα προχωρήσει μέχρι των εξαμήλιων. Και πώς θα φύγει πίσω? Θα το δείτε. Για πάμε να δούμε. Ακολουθεί η φθορά Εξάγαρ, τη Σάγαρ είναι η Αγαρινή, είναι οι Τούρκοι. Έπειτα θα θριαμβεύσει η Αποστολική Εκκλησία. Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα. Συνεπώς αυτό είναι μέλλον. Είναι στο μέλλον. Προφητεία στον τάφο του Αγίου Κωνσταντίνου. Άλλη προφητεία. Κάποιοι γέροντες γράψανε στον τάφο του βασιλέως, τότε Κωνσταντίνου, κάποιες προφητείες. Ποιοι δεν μας ενδιαφέρει, παίρνουμε το δεδομένο, το ανακοινώνουμε, το μελετάμε. Οι δε απόγονοι αυτού, μιλάει για τον Ισμαήλ, δηλαδή τον Μουάμεθ, θα βασιλέψουν για λίγο χρόνο. Σαν απόγονος του Ισμαήλ, εδώ η προφητεία, πιθανόν να εννοεί το καθεστώς της Τουρκίας που έγινε με τον Κεμάλ, όπου κατήργησε τους Σουλτάνους. Έτσι, το για λίγο λοιπόν εννοεί το καθεστώς του Κεμάλ που ισχύει και σήμερα. Το δε ξανθό γένος είναι η Ρώση στις προφητείες. Μετά, μαζί με όλους αυτούς που θα τους συνοδεύουν, τους συμμάχους τους, θα κατατροπώσουν τον Ισμαήλ στην Επτάλοφο. Επτάλοφος είναι η Κωνσταντινούπολη. Η πόλη Κωνσταντινούπολη ήταν και η Ρώμη, αλλά η Κωνσταντινούπολη διεκδικεί το όνομα Επτάλοφος
και λέγεται μάλιστα και Νέα Ρώμη σε ορισμένα κείμενα και είναι η Κωνσταντινούπολη. Διότι όπως θα δούμε κατά την ροή των προφητείων, δεν μπορεί να είναι άλλη πόλη. Δεν μπορεί να είναι η Ρώμη και να έχει τον ναό της Αγίας Σοφίας η Ρώμη, δεν νομίζω. Έτσι. Άγιος Ανδρέας Σαλός. Αυτός ο Άγιος έζησε το 950-980 μετά Χριστόν στο Βυζάντιο. Λέει αυτός. Αυτός θα μας διευκρινίσει τώρα ποιο είναι το έθνος εκείνο, το Ξανθό. Λέει. Φαίνεται πως για κάποιο λόγο, που είναι η επεκτατική πολιτική των Τούρκων, το έθνος των Αγαρινών θα εισέλθει στον πόλεμο, τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και αρκετά πλήθη θα σφάξουν με τη μάχερά τους. Μάχερα, τα όπλα. Εγώ δε λέγω ότι και το Ξανθό γένος θα εισέλθει στον πόλεμο, του οποίου το πρώτο γράμμα του ονόματός του είναι το 17ο γράμμα από τα 24 στοιχεία. Δηλαδή είναι το Ρο. Ρο λοιπόν, και Ξανθό γένος και Ορθόδοξοι, οι οποίοι για να πλήξουν ανθρώπους που δεν θα έχουν τη σφραγίδα του Θεού στο μέτωπο, άρα θρησκευτικός ο πόλεμος, αυτοί που θα πλήξουν πρέπει να έχουν τη σφραγίδα του Θεού στο μέτωπο. Έτσι δεν είναι. Συνεπώς, Ορθόδοξοι, Ρο και Ξανθό γένος, μόνον οι Ρώσοι είναι. Εντάξει, θα μπουν οι Ρώσοι στον πόλεμο. Ό,τι δεν έγινε δηλαδή στον Περσικό που δεν βγήκε η Ρωσία, θα γίνει τώρα. Ναι, αλλά επειδή η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΟΚ σύντομα, θα γενικευθεί ο πόλεμος και θα γίνει παγκόσμιος. Καταλάβατε. Ουέ δε σε αυτούς τους Τούρκους, από τους δύο κλόνους απογόνων, οι Ρώσοι και οι σύμμαχοί τους, των οποίων οι ρομφαίες άβρες, κοιτάξτε εδώ μια φράση, ρομφαίες άβρες, και τα οξέα δρέπανα, τα ισχυρά όπλα, τα οποία θα τους συγκόψουν σαν το σιτάρι στον θερισμό, και πίσω δεν θα επιστρέψουν ποτέ οι Τούρκοι, αλλά ούτε και εδώ θα εγκαταληφθούν. Θα εξαλειφθούν δηλαδή, όπου μπουν οι Ρώσοι, θα τους εξωστρακίσουν όπως θα δούμε μέχρι το Καραχισάρ, την κόκκινη μιλιά, την κολονία του Βυζαντίου. Προσέξτε αυτές τις ρομφαίες άβρες. Ρομφαία είναι το σπαθί. Άβρα είναι ο αέρας. Ρομφαία άβρα, ο αέρας που κάνει το σπαθί. Εδώ υποκρύπτει η προφητεία τα υπερηχητικά πιθανόν βλήματα. Τα όπλα αυτά θα είναι ρομφαίες άβρες. Θα κάνουν δηλαδή θόρυβο, θα κόβουν τον αέρα σαν το σπαθί. Θα έχουν λοιπόν υπερηχητικές ταχύτητες. Μιλάει για τις ακρίδες του Ιωάννη. Αυτό το σημείο. Συνδικαλυμένα. Δεν ξέρω αν συμφωνεί. Πάλι, κόσμος ετωλός. Άλλη προφητεία. Οι αντίχριστοι, αντίχριστοι με μικρό και όχι με κεφαλαίο, διότι μάχονται τον Χριστό, ο Μωάμεθ έστειλε στα μαρτυρολόγια μας τους πιο πολλούς μάρτυρες και αγίους, έτσι. Λοιπόν, οι αντίχριστοι, οι Τούρκοι θα φύγουν, έγινε το 1821, αλλά θα ξανάρθουν πάλι και θα φτάσουν, και είπαμε που θα φτάσουν μέχρι τα Ξαμήλια. Έπειτα θα τους κυνηγήσετε μέχρι την κόκκινη μιλιά. Δεύτερη επιβεβαίωση. Μια άλλη προφητεία του Αγίου Κοσμά. Αυτή η κόκκινη μιλιά, όλοι με την κόκκινη μιλιά τα έχουν. Η κόκκινη μιλιά είναι, πιστεύω εγώ, και έτσι έχω βρει, δηλαδή έχω διαβάσει, δεν μπορώ να ξέρω. Το Αφιόν Καραχισάρ. Το Αφιόν Καραχισάρ, αν μάλιστα μπορέσουμε να δείξουμε αργότερα ένα χάρτη. Λοιπόν, είναι στο κέντρο της Τουρκίας, έτσι, της Μικράς Ασίας. Θα τους εξωστρακίσουν οι Ρώσοι μπαίνοντας δηλαδή στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη, μέχρι εκεί. Έτσι. Εμείς τι θα τους κάνουμε εδώ που θα έρθουν? Εμείς θα τους κάνουμε, τι θα μας κάνουν μάλλον. Όταν λοιπόν, για να σας δώσω να καταλάβετε το σχέδιο, πώς θα εξελιχθούν αυτά, σας έδειξα δύο ψηφίδες ξεχωριστές. Τώρα θα τις συνθέσω για να καταλάβετε το κακό που πρόκειται να κάνουν οι πολιτικοί μας εδώ, προδίδοντας με συμφωνίες και πονηρές συναλλαγές, τις οποίες πολλές φορές κηρεχούνται, μην έχετε την απέτηση να τις μάθετε. Πολλά μυστικά σχέδια κρύβονται και τα μαθαίνουμε, πολύ φοβάμαι, πολύ πολύ μετά. Εάν ακόμα συζητάμε για την Κύπρο και αν ακόμα συζητάμε ύστερα από 20 χρόνια εάν η Κύπρος είναι προδοσία ή δεν είναι, κάτι πασιφανέστατο, πόσο μάλλον αυτά που διεξάγονται σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν αυτά θα τα μάθουμε από την ιστορία που θα έχει γίνει. Καλό όμως είναι η ιστορία, το τρένο δηλαδή που έρχεται κατά πάνω μας, να μην μας πατήσει, να κάνουμε πέρα, να περάσει για να το δούμε, να το κρίνουμε. Αν καθίσουμε να μας πατήσει, είμαστε δύο φορές ανόητοι. Διότι αυτό το τρένο της ιστορίας έρχεται εναντίον μας, σφυράει, δίνει σάλπιγγες. Προσέξτε, η πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, η πέμπτη είσαστε εδώ. Κάντε πέρα, κάντε κάτι. Ο Άγιος Κοσμάς δίνει κάποιες οδηγίες για τον πόλεμο. Δεν είναι αυτός ο πόλεμος ένας οποιοσδήποτε πόλεμος. Στο τέλος αυτού του πολέμου γίνεται θεϊκή παρέμβαση. Λοιπόν, αυτός ο πόλεμος είναι θρησκευτικός και το αποκορύφωμά του είναι φοβερό. Δεν είναι ένας τυχαίος λοιπόν. Πρέπει να προστατευτούμε, διότι ο Ελληνισμός φυλάσσεται και πρέπει να φυλαχθεί για να μεγαλουργήσει. Αλίμονο αν πολεμούσαμε ολομέτωπα με τους Τούρκους σε αυτήν τη φάση της ιστορίας, δεν θα έμενε ούτε ένας. Οι ΕΟΚ, οι φίλοι μας, οι Αμερικανοί, οι φίλοι μας, όλοι αυτοί πολλοί φίλοι είναι, αλλά πολλοί νομίζω ότι αν σε περίπτωση πολέμου, τον οποίο και προκαλούν εμέσως και αμέσως, θα μας βάζανε πρώτους. Έτσι για να εξαλειφθούμε. Τέλος πάντων, δεν το συζητάω αυτό.
Λέει ο Άγιος Κοσμάς, το ποθούμενο θα έρθει όταν έρθουν δύο πασχαλιές μαζί. Εδώ είναι μια προφητεία που ζητάγατε πριν να δείτε τι εκπληρώθηκε από τον Άγιο Κοσμά. Άλλο ένα σημείο που έχει εκπληρωθεί. Το ποθούμενο, κύριε Χούντα και κύριοι τηλεθεατές, του ελληνισμού, ξέρετε ποιο είναι. Σαν Έλληνες που είμαστε, ξέρουμε ποιο είναι το ποθούμενό μας. Η εξάλληψη του Ισλάμ. Όχι επειδή είμαστε κακοί εμείς και μοβόροι. Όχι. Έθνος το οποίο αντιστρατεύεται τον ίδιο τον Θεό. Και φυσικά και το δικό μας το έθνος, βεβαίως και είναι εχθρικό. Δηλαδή δεν κατάλαβα, εάν εγώ πω στο ληστή που θα μου κλέψει το σπίτι μου ή θα μου φωνεύσει τα παιδιά μου, τον πατέρα μου, τη μητέρα μου, να του πω ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή τέτοιες αξιώσεις έχετε από τον χριστιανισμό. Να συγχωρήσω, λέει ο χριστιανισμός, τον εχθρό του πλησίον μου. Αγάπα τον εχθρό σου. Όταν όμως ο εχθρός, κύριε Χούντα, είναι ο εχθρός του Θεού μου, εδώ αλλάζουμε πράγματα. Διότι ο εχθρός του Θεού μου είναι και εμένα και του έθνους μου και του Θεού και των πάντων. Αν είναι λοιπόν να αγαπήσω τον εχθρό του Θεού μου, τότε είναι σαν να λέμε αγαπήσε τον Σατανά. Χτυπά ξύλο. Επομένως, αυτό και μόνο φτάνει να καταρρύψει όλα εκείνα που λένε ότι. Προχωρούμε γιατί η ώρα μας χυλάει. Ναι. Το ποθούμενο θα έρθει λοιπόν όταν έρθουν δύο πασχαλιές. Οι δύο πασχαλιές είναι συμβολικές εδώ. Πασχαλιά θεωρείται η 25η Μαρτίου, ο Ευαγγελισμός του Θεοτόκου. Έτσι. Μία πασχαλιά αυτή. Ποιος το λέει αυτό? Το λέει αυτό, το λένε οι πατέρες. Γιατί είναι η μεγαλύτερη εορτή μετά το Πάσχα. Ο Ευαγγελισμός του Θεοτόκου, που ξεκίνησαν δηλαδή η παρουσία του Θεού, του Χριστού στη γη για να έρθει να διδάξει και να μας κάνει εμάς έτσι πως είμαστε, άσχετα αν εμείς δεν τα καταλάβαμε, ήταν ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Ήρθε ο Θεός και άγγιξε τη γη. Είναι λίγο. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, μια Πασχαλιά. Η δεύτερη Πασχαλιά είναι το κανονικό Πάσχα, η εορτή. Τι λέει εδώ? Όταν εορταστούν, όταν συμπέσει δηλαδή με το ημερολόγιο, που δεν συμπέφτει πάντα, σπανίως, να εορταστεί το Πάσχα 25η Μαρτίου, τότε θα έρθει το ποθούμενο. Αυτό συνέβη το 1912. Η πλήρης απελευθέρωση από τους Τούρκους τότε, μπορεί να ξεκίνησε η Επανάσταση το 1821, η απελευθέρωση έγινε το 1912. Είχαμε Πάσχα και 25 Μαρτίου μαζί. Μάλιστα, με το παλιό ημερολόγιο εορτολόγιο, με το οποίο επαληθεύονται, εκπληρώνονται οι προφητείες. Έτσι. Το 1924 το αλλάξανε κάποιοι ηθήνοντες και σήμερα λοιπόν, αν θα πάτε να ξαναβρείτε αυτή τη σύμπτωση των δύο Πασχαλιών, που έρχεται και μια άλλη σύμπτωση που θα έρθει ένα άλλο ποθούμενο, πάλι σχετικό με αυτό, δεν θα μπορέσετε να βρείτε άκρη. Υπάρχει λοιπόν μια άλλη προφητεία, παράλληλη, που λέει το εξής. Θα έρθει, το ποθούμενο σαφώς γιατί είναι στο ίδιο πνεύμα με τον προηγούμενο στίχο, όταν έρθουν δύο καλοκαίρια και δύο Πασχαλιές μαζί. Δύο Πασχαλιές λοιπόν είδαμε, συνεορτασμός 25 Μαρτίου. Και Πάσχα. Πότε θα γίνει αυτό τώρα? Αυτό, κύριε Χούντα, με το παλαιό εορτολόγιο προβλέπεται να γίνει από σήμερα που μιλάμε, το 2007, το 2018, το 2029, ακολουθεί το 2075 και το 2099 και τέλος. Εντάξει. Η πρώτη λοιπόν πότε είναι? Η πρώτη είναι το 2007. Δεν είναι πλήρη σύμπτωση, πέφτει Μεγάλο Σάββατο. Ναι, αλλά Μεγάλο Σάββατο είναι η Πασχαλιά, διότι είναι η πρώτη Ανάσταση. Έτσι. Και συνδιαπλέκεται με μια άλλη προφητεία που θα σας πω μετά, ότι επί 7 έτη θα έρχονται οι χριστιανοί στην πόλη. Οπότε επί 7 έτη, να τα 7 έτη, μπαίνουμε στο 2007 και γίνεται κάποια εκστρατεία, η έκτη Σάλπιγγα, όπως θα εξηγήσουμε. Συνεπώς δεν μπορεί να είναι άλλο το έτος παρά μόνο αυτό. Έτσι. Ναι. Άλλη φοβερή προφητεία του Αγίου Κοσμά για τον πόλεμο αυτόν. Όταν ακούσετε ότι ο πόλεμος πιάστηκε από κάτω, τότε κοντά θα είναι. Όταν έγινε ο πόλεμος κάτω στην Περσία, στον Περσικό κόλπο, ο πόλεμος, ο παγκόσμιος πιάστηκε από κάτω. Τότε λέει κοντά θα είναι ο παγκόσμιος πόλεμος. Εάν ο πόλεμος πιαστεί από κάτω, λίγα θα πάθετε. Εάν πιαστεί από πάνω, θα καταστραφείτε. Μιλούσε στην Ήπειρο. Η Ήπειρος θα υποστεί καταστροφή. Η Ήπειρος, η Βόρειος Ήπειρος σήμερα υφίσταται καταστροφή με τον πόλεμο που ξεκινάει εκεί. Και αν είναι όπως που θα γίνει αυτό, θα γενικευθούν οι μάχες στο Κωσυφοπαίδιο και θα κατέβουν νότια. Νότια, κύριε Χούντα, μην πλανόμεθα, είναι η Ελλάδα. Όταν λένε στις ειδήσεις ο πόλεμος θα επεκταθεί νοτίως, νότια, δεν θέλουν να πούν την Ελλάδα. Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να είμαστε κουτί. Για προχωράμε λοιπόν. 2007. 2007 θα γίνει κάποια εκστρατεία. Έτσι, είναι ένα άλλο γεγονός, ένα άλλο ποθούμενο που θα αρχίσει η οριστική κατάλυση του Ισλάμ. Προχωρούμε. Με αυτόν τον Ιωάννη που θα σας πω μετά. Εντάξει. Λοιπόν, η αιτία του πολέμου, του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου.
που θα ξεκινήσει, έτσι σας το λέω από πριν, Νοέμβριο του έτους 2000. Στο παιδό. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε δύο παρατηρήσεις. Γιατί στα Ευαγγέλια το γενεαλογικό δέντρο του Χριστού διαφέρει. Αναφορά στα ονόματα. Εδώ. Παρατηρήσεις. Πρώτον, το εβραϊκό όνομα του Βίλι Μπραντ ήταν Έλια Φραμ. Εγώ δεν το ξέρω. Ούτε και εγώ το ξέρω. Το εβραϊκό όνομα του Άντολφ Χίτλερ ήταν Φράνκε Μπέργκεν. Δεν το ξέρω. Ούτε και αυτό το ξέρω. Ποια η παιδεία των Αποστόλων. Η περιοχή Εξαμήλια είναι στα αλβανικά σύνορα και εκεί οριοθετήθηκαν από τους Ιταλούς τα σύνορα. Να απαντήσω εδώ. Υπάρχει. Το ξέρω. Εγώ το κατέβασα. Εξαμήλια. Βεβαίως. Στην Αλβανία. Είπα όμως εγώ να απαντήσω σε αυτό το σημείο. Ο Κοσμάς ο Αιτωλός, όταν έλεγε Τούρκους, εννοούσε τους Αλβανούς. Διάφοροι ερευνητές παρατηρούν ότι τα Εξαμήλια δεν είναι περιοχή, αλλά τα 6 μίλια τα ναυτικά και τα οποία θα είναι αιτία πολέμου με την Τουρκία. Λοιπόν, εννοεί δηλαδή την κεφαλοκρηπίδα εδώ. Για πέστε μου, λοιπόν, εγώ προηγουμένως είπα ότι υπάρχει μια προφητεία. Θα προχωρήσουμε γιατί μας παίρνει ώρα. Με το Αγίου Κοσμά που είπε ότι οι Γάλλοι θα ελευθερώσουν την Ελλάδα και οι Ιταλοί την Ήπειρο. Εάν λοιπόν τα Εξαμήλια ήταν της Ηπείρου, θα τα ελευθέρωναν οι Ιταλοί και οπότε οι Γάλλοι τι δουλειά έχουν στην Ελλάδα. Για προχωρούμε λίγο. Επομένως αυτό και μόνο αιτιολογεί ότι τα Εξαμήλια αυτά είναι στην Ελλάδα. Θα σας πω μετά και τη στρατιωτική ερμηνεία. Έχει λόγο αυτό. Δεν το λέει τυχαία. Διότι εκεί είναι ο ισθμός. Η διόρυγα της Κορίνθου. Εάν υποθέσουμε ότι οι Τούρκοι έρχονται στο ελληνικό έδαφος και ανατινάζοντας κάποιους τις γέφυρες αυτές κατά την υποχώρηση, οι Τούρκοι αποκόπτονται εκεί. Υπάρχει φυσικό εμπόδιο, υπάρχει λόγος. Όταν βέβαια ο Άγιος Κοσμάς είπε για Εξαμήλια, σαφώς της Κορίνθου, και υπάρχει μια αυθεντική προφητεία που μου την είπε κάποιος τηλεθεατής δια τηλεφώνου, που τη βρήκε σε παλιό χειρόγραφο, λοιπόν, ότι όντως μιλάει για τα Εξαμήλια της Κορίνθου και της Πελοποννήσου και η Πελοπόννησος δεν θα υποστεί καταστροφές. Επομένως όλα αυτά εμείς θα παραγράφουμε και λέμε πιθανόν να υπάρχουν και άλλα Εξαμήλια ή Εξιμήλια. Σας είπα, φοβούνται την αλήθεια. Σας είπα, είναι δύσκολο. Ο Άγιος Κοσμάς θα μας έλεγε απευθείας Κόρινθος. Δεν το έκανε αυτό για αυτόν τον λόγο. Διότι αν έλεγε Κόρινθος δεν θα υπήρχε κανένα περιθώριο να αμφισβητήσουμε σήμερα και έτσι ο πόνος μας θα ήταν αβάσταχτος. Τώρα με τις αμφισβητήσεις και μόνο κάποιος λέει να δούμε μωρέ τι θα γίνει και τι έγινε. Άσε να γίνει. Ναι, αλλά άμα γίνει αυτό και δεν είμαστε έτοιμοι. Αγοράστε οικόπεδα στην Πελοπόννησο. Όχι, δεν πουλάμε οικόπεδα. Προχωρούμε. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν λέω εγώ να πάμε στην Πελοπόννησο. Δεν είπα εγώ να φύγουμε όλοι. Αστείο ήταν. Προχωρούμε. Γιατί ο Άγιος Κοσμάς λέει να προφυλαχτούμε και στην Αθήνα και εγώ δεν τους βλέπω στους Τούρκους στην Αθήνα πάντως. Δεν τους βλέπω. Όχι, με τους βλέπουν εδώ. Για να δούμε παρακάτω. Η αιτία του Γενικού Πολέμου θα έρθει από την Δαλματική. Όσο ζούμε εμείς δεν τους βλέπω. Πάμε παρακάτω. Κοιτάξτε, μην αλλάξετε άποψη. Πάλι ο Κοσμάς ο τολός. Η αιτία του Γενικού Πολέμου θα έρθει από τη Δαλματία. Δαλματικά παράλια. Προχωρούμε. Πρώτα θα διαμελιστεί η Αυστρία. Κοσμάς ο Αιτωλός είναι εδώ. Κοσμάς ο Αιτωλός. Ευλογημένος. Και ύστερα η Τουρκία. Προσέξτε τη λέξη διαμελιστεί. Διαμελίζω σημαίνει έχω το χέρι μου σε μια πλευρά και μου το κόβουν. Εάν υποθέσουμε, που όχι αν υποθέσουμε, έτσι είναι. Οι Ρώσοι θα μπουν να πάρουν την πόλη, θα μπουν να καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη. Οι Τούρκοι πρέπει να είναι προσδισμάς για να υποστούν διαμελισμό. Έτσι πως είναι σήμερα, εάν δεν επεκταθούν στο ελληνικό έδαφος και προς Βουλγαρία πλευρά, προς την Δύση, δεν διαμελίζονται. Συνεπώς αυτή η λέξη πρώτα θα διαμελιστεί η Αυστρία και ύστερα η Τουρκία, διαμελισμός Τουρκίας δεν ευσταθεί. Δεν ευσταθεί. Αλλά έχουμε άλωση και των Αθηνών μετά βεβαίως, την Κωνσταντινούπολη. Βεβαίως. Άλλος Κωνσταντινούπολος, 1453, άλλος των Αθηνών, έτος 2007. Όχι, έτος 2000 Νοέμβριος. Θα σας πω γιατί. Τι Νοέμβριος. Μήνας Νοέμβριος. Θα 2000 πόσο. Ναι, το έτος 2000. Α, το 2000. Μάλιστα. Το Νοέμβριο. Μάλιστα. Εδώ κοντά. Μάλιστα. Σε 5 χρόνια. Ναι. Οι Τούρκοι στα Εξαμήλια. Μάλιστα. Αυτό δεν γίνεται. Πάμε παρακάτω. Δεν γίνεται. Ναι. Μακάρι να μην γινόταν. Σε 5 χρόνια θα είστε νέος ακόμα. Μας προλάβουν. Μακάρι να μην γινότανε. Αλλά όταν θα γίνει το νέφος θα με ξανακαλέσετε εδώ. Θα με ξανακαλέσετε. 5 χρόνια θα σαν νερό θα περάσουν. Λιγότερα από 5. Στην Αθήνα δεν μπαίνουν. Προχωρούμε. Θα δείτε πως δεν θα μπουν με πόλεμο. Θα μπουν ύπουλα. Μέσω ΕΟΚ. Βεβαίως, δεν θα κάνουν με όπλα. Α, μέσω ΕΟΚ. Θα σας τα πω ολόκληρα στη θέση τους. Τώρα... Όχι έτσι. Μέσω ΕΟΚ. Μου λέγατε πριν. Και όταν περάσουν κάποια δύσκολα σημεία θα αποκαλύψουν το πρόσωπό τους. Και τότε θα επιτεθούν και θα κάνουν τις λαϊλασίες όπως θα δούμε εδώ. Εδώ θα τα δούμε. Όχι θα πει μέσω. Θα δείτε, δεν μπερδεύετε τώρα. Μπερδευόσαστε. Τι εννοείτε, δεν θα μπουν με τα όπλα. Πώς θα μπουν. Θα μπουν όταν... στην κοινότητα, μέλη της κοινότητας και θα... Όταν μπουν στην κοινότητα και θα γίνουν σίγουρα ισότιμο μέλος, είμαστε κι εμείς ισότιμο μέλος. Καταργούνται τα σύνορα κύριε Χούντα. Α, εκεί το πάτε. Μπαίνουν μέσα οι Τούρκοι. Σήμερα η Θράκη δεν επικίζεται από Τούρκους. Και μην μου πείτε ότι είναι μουσουλμάνοι γιατί δεν θα αυτό εννοείται. Α, μπράβο. Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη σήμερα. Όχι αλλά... με τα όπλα. Μέχρι εκεί όχι όπλα. Είναι θεία πρόνοια κύριε Χούντα. Είναι θεία πρόνοια. Γι' αυτό είπα το χέρι του Θεού. Πώς θα Πελοποννήσει δεν θα τους αφήνει να περάσουν κάτω δηλαδή. Όχι Πελοποννήσει. Ο ισθμός που έχει γίνει εκεί δεν θα τους αφήσει. Γιατί, αφού έχει γέφυρες.
Άμα να τυναχτούν οι γέφυρες δεν περνάνε με τάγκς απέναντι. Μα όταν είναι ειρηνική αυτή, μου τα λέτε τώρα, αρχίζω. Ειρηνικά θα φτάσουν μέχρι τη Λάρισα. Πώς θα τυναχτούν οι γέφυρες αφού θα είναι ειρηνική η επέλασή τους? Όταν φτάσουν στο βιωτικό κάμπο θα πάψουν να είναι ειρηνικοί. Θα το δείτε αυτό. Μην κάνετε προφύστερα γιατί μπερδεύεται η ροή. Ωραία, προχωρούμε. Εγώ δεν θα αφήσω ερωτηματικά όταν θα φύγω από εδώ. Προχωρούμε. Λοιπόν, η αιτία λοιπόν του Γενικού Πολέμου θα έρθει από τη Δαλματία. Μήπως θα αμφισβητείτε ότι ξεκίνησε από τη Δαλματία, τα δαλματικά παράλια? Αυτό δεν το αμφισβητώ. Όχι. Όχι. Άρα, έγινε αυτό. Πρώτα θα διαμελιστεί η Αυστρία. Η λέξη Αυστρία στην εποχή του Αγίου Κοσμά ήταν η Αυστρο-Ουγγαρία, ήταν η σημερινή περιοχή τη Σερβία. Να το και αυτό. Και ύστερα η Τουρκία. Δεν λέει την Ελλάδα, λέει για Τουρκία. Η Ελλάδα δεν θα πάθει μεγάλη ζημιά παρόλη την κατάληψη. Είναι θεία πρόνοια αυτό. Έτσι. Όσο για την αιτία, λέει για τον Πάπα να καταράσει, διότι αυτός θα είναι αιτία. Το Βατικανό, ο Πάπας, που οργανώνει την Εγνατία Οδό, που βοηθάει να σκοτωθούν σωριδών οι αδελφοί μας οι Σέρβοι. Ποτέ δεν μας αγάπησε ο Πάπας. Μας άφησε το 1453 να μας σφαγιάσουν οι Τούρκοι. Δεν επαναστάτησε ο Πάπας. Ένα άλλο ύποπτο πονηρό σημείο. Οι Τούρκοι δεν πήγαν στην Παπική Αυλή, άρα τα είχαν πλακάκια. Αυτά είναι ιστορικά δεδομένα. Δεν μπορεί. Γιατί οι Τούρκοι να πάνε στην Εδώ ο Πάπας, εκεί ο Πάπας, που είναι ο Πάπας. Εκεί που είναι ο Πάπας, εκεί. Παπατζήθηκες κουβέντες. Το 2002 όμως ο Πάπας δεν θα υπάρξει στον πλανήτη. Ο θεσμός του Πάπα θα καταργηθεί κατά τη δική τους. Κατά τα δικά τους συγγραμμένα. Είναι κοντά οι ημερομηνίες αυτές. Πολύ κοντά. Μα εγώ δεν θα σας ήρθα να σας πω τι θα γίνει το 5.000 μετά Χριστόν. Για πάμε παρακάτω. Εγώ θα σας πω τι γίνεται τώρα. Ποιος το λέει αυτό? Έτσι. Αυτό το είπε ο Κοσμάς Ιτωλός. Πάλι ο ίδιος Κοσμάς. Είναι ο προφήτης του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Έτσι τον λέω εγώ. Προχωρούμε. Η αιτία των κακών θα έλθει από τη Δαλματία. Ξανά δεύτερη προειδοποίηση. Για τον φόνο ενός αξιωματούχου δυσανάγνωστον είχε χαθεί το χειρόγραφο. Κάποιος θα σκοτωθεί, κάποια ίγκριγκα θα γίνει, κάποιο, όπως βλέπετε τώρα έχουμε και τρομοκρατικές συνέργειες, σκοτώνουν και προέδρους. Έτσι, κάτι θα γίνει και θα αναζωπηρωθεί. Το κακό θα σας έλθει από τους διαβασμένους, οι επιστήμονες, αλλά και οι βουλευτές μας, οι δικηγόροι κυρίως. Είναι διαβασμένοι, αλλά και παραμορφωμένοι κύριε Χούντα. Οι συμφωνίες δεν κλείνονται από μένα. Εγώ δεν προκαλώ το κακό. Εγώ το βλέπω διατογραφών από το σπίτι μου. Ενώ ο πολιτικός το οργανώνει, το φέρνει. Θα μπορούσε ένα μιζάρι, το μιζάρι. Το σπρώχνει να γίνει. Έτσι. Εγώ δεν φταίω. Εάν θα τα πω εγώ αυτά, τα λέω για να προειδοποιήσω. Δεν έχω ούτε μπορώ να κάνω κάτι να τα αναχαιτήσω, γιατί δεν φταίνουν θείες επιταγές. Θα γίνουν. Προχωρούμε. Καλό θα είναι η πολιτική. Άμα τα σχολιάζετε, δεν θα προλάβουμε. Ναι. Έτσι. Οι Τούρκοι θα μάθουν το μυστικό 3 ημέρες νωρίτερα από τους Χριστιανούς. Ποιο μυστικό? Το μυστικό του πολέμου, κύριε Χούντα. Α, μάλιστα. Γι' αυτό θα έρθουν ξαφνικά, όπως θα δούμε εδώ πέρα. Καταλάβατε? Mm-hmm. Πώς θα γίνει αυτό? Είπατε πριν πώς θα μπουν οι Τούρκοι. Μπαίνοντας οι Τούρκοι μέχρι το 2000 περίπου. Σας το εξήγησατε. Ναι, σας το εξήγησα, αλλά κοιτάξτε τα στρατηγικά σημεία που ήδη είναι έτοιμα να οργανωθούν. Ξέρετε για κάποιο στρατηγείο της Λάρισας? Πώς ξέρω. Τι είναι αυτό το στρατηγείο? Τι είναι? Είναι του ΝΑΤΟ. Ναι, ναι. Έτσι. Έχουμε δικαίωμα εμείς να παρέμβουμε στο ΝΑΤΟ? Πώς δεν έχουμε? Έχουμε. Ναι, αλλά όταν όμως ενεργοποιηθούν αυτά τα στρατηγεία, όπως και τότε στην Κύπρο, πολλοί νομίζω ότι δεν θα παρέμβουμε και τόσο. Δηλαδή, είχατε ακούσει μια είδηση που είχαν προτάξει οι Τούρκοι? Πού θέλετε να πάτε, να καταλήξετε? Την εποχή εκείνη του στρατηγείου του ΝΑΤΟ, σε συνδυασμό με τους Τούρκους, τους οποίους θα καλύπτουν ο σιωνισμός της Αμερικής και οι Τούρκοι που λέμε ο αστυνόμος της Αμερικής, αυτό μεταφράζεται με ίσες κουβέντες, οι Τούρκοι το πιόνι του σιωνισμού. Το λέω καθαρά, να μην έχουμε επιδειγμούς. Θα χρησιμοποιηθούν οι Τούρκοι από τον διεθνή σιωνισμό να αποκλείσουν την Ελλάδα μέχρι τη Λάρισα. Για ποιο λόγο το είπαν αυτοί οι Σκοπιανοί? Δεν το είπαν οι Σκοπιανοί, κύριε Χούντα. Είναι ανακοινώσεις μελλοντικών ειδήσεων. Προετοιμάζουν το έδαφος. Από πού και σπου δηλαδή οι Σκοπιανοί, αυτοί που η οικονομία τους πατάει σε 2 εργοστάσια ηρωίνης, έτσι, από πού και σπου αυτοί έρχονται να μας πούνε για την Ελλάδα, θέλουμε να κάνουμε το κράτος τον Μακεδονικό μέχρι τη Λάρισα? Τη Λάρισα γιατί δεν αναφέραν και τον Όλυμπο? Διότι εκεί, κύριε Χούντα, είναι τα στενά. Και δίπλα κάτω από τον Όλυμπο υπάρχει το στρατηγείο της Λάρισας, οπότε εκεί αμερικανοποιημένο, όπως θα είναι και με Τούρκους διοικητές εκ περιτροπής, σε κάποια στιγμή και με τις προοδευτικές συμφωνίες που έχουμε κάνει οι πολιτικοί μας, οι οποίοι θα έχουν απέλθει και θα έχετε ξεχάσει ποιος είπε τι, θα έρθουν να σας πούνε η Ευρώπη και η ΟΚ και το ΝΑΤΟ, κύριοι Έλληνες. ΦΑΤΟ. ΝΑΤΟ. Α. Το ΝΑΤΟ. Θα πούνε, κύριοι Έλληνες, τι θέλετε εσείς εδώ? Εσείς δεν υπογράψετε ότι η Μακεδονία είναι ότι είναι, ξέρω εγώ, μακεδονικό κράτος? Εσείς δεν υπογράψετε την ανεξαρτησία της Μακεδονίας? Ακούσαμε για ανεξαρτησία της Θράκης. Προσέξτε. Είναι κοντά αυτά. Τι θέλετε λοιπόν τώρα? Σας κλείνουμε τα στενά, δεν περνάτε πάνω, δεν μπορείτε να υποστηρίξετε στρατιωτικά τη Μακεδονία, την οποία έχετε ήδη προσυπογράψει. Παρακάτω, παρακάτω. Και έτσι οι Τούρκοι λοιπόν, αμαχητοί, τονίζω τη λέξη, χωρίς μάχη, φτάνουν μέχρι εκεί.
ήδη εκμουσουλμανίζονται τα χωριά, ήδη Ήπειρος με τους σεισμούς που έγινε και με τις επιδοτήσεις που δεν δοθήκανε, αδειάζουν τα χωριά και έχω πληροφορίες ότι βλακωδώς εμείς οι Έλληνες πουλάμε τα χωριά μας και τα χωράφια μας σε Τούρκους, μουσουλμάνους, ναι, Τούρκους, και αυτοί παίρνουν τη γη. Μα αυτός που θα έχει τη γη θα πάρει επιδοτήσεις από την Τουρκία. Θα γίνει η Τουρκία εκεί πέρα, κύριε Χούντα. Έτσι δεν είναι. Και όταν σήμερα οι αστυνομικοί, οι Έλληνες, φοβούνται να φυλάξουν στα σύνορα και στις παραμεθόριες περιοχές, φοβάται ο Έλληνας αστυνόμος και στρατιωτικός να επιβάλλει την τάξη στη χώρα του, γιατί είναι μουσουλμάνοι, Τούρκοι, ναρκωμανείς, έμποροι. Τι γίνεται, κύριε Χούντα, μήπως έχουμε χάσει τον έλεγχο της χώρας? Πολύ φοβάμαι. Τι κάνουμε, η ερμηνεία των αυτών? Κάπως έτσι λοιπόν. Όχι, κάπως έτσι θα είναι και εδώ. Διότι αυτός ο διεθνής σιωνισμός, θα πρέπει να ξέρετε, σχολιάζεται και δεν μπαίνουμε στην ουσία και περνάει η ώρα. Δεν θα προλάβουμε. Ναι. Ο διεθνής σιωνισμός θέλει να κάνει ένα κράτος στα Βαλκάνια. Εγώ θέλω να μου πείτε εκεί την ερμηνεία της γραφής τώρα. Αυτό θέλω περισσότερο. Ναι, αλλά αυτό το κομμάτι, αυτό είναι κλειδί. Χωρίς αυτό δεν καταλαβαίνετε γιατί γίνεται αυτό. Μα τρώμε πολλή ώρα στο να ερμηνεύετε εσείς ορισμένα πράγματα. Είναι προτιμότερο να τα σχολιάζετε. Είναι προτιμότερο να φαγωθεί λίγο η ώρα και να καταλάβει ο κόσμος, να μην έχει μέχρι εδώ απορίες. Είναι δικά σας σχόλια αυτά. Παρά να τα πω όλα, έτσι, και να μην καταλάβει κανείς τίποτα. Είναι δικά σας σχόλια. Ναι. Αλλά εγώ δεν θέλω τα δικά σας σχόλια. Ναι, αλλά κοιτάξτε, έχω τα σχόλια αυτά, είναι η έρευνά μου. Εγώ βάζω την υπογραφή μου στην έρευνα. Σύμφωνοι. Αλλά μας ερμηνεύετε αυτά ακριβώς τα οποία έχετε ερευνήσει. Πατώντας λοιπόν σε αυτά, για να καταλάβετε την προφητεία, πρέπει να δώσω το καταστατικό τι θα ισχύει τότε, γιατί δεν μπορείτε να το προβλέψετε. Μπορείτε να φανταστείτε εσείς ότι ο σιωνισμός θέλει να κάνει ένα κράτος στα Βαλκάνια που να λέγεται Μακεδονία, διότι η Μεσόγειος έχει πετρέλαιο. Μπορείτε να το καταλάβετε αυτό. Και θέλουν να κάνουν ένα κρατήδιο που να μην είναι η Ελλάδα μέσα, για να χρησιμοποιούν τα πετρέλαια που είναι άφθονα και να έχουν έξοδο στα λιμάνια Θεσσαλονίκης, Καβάλας και Αλεξανδροπόλεως. Γι' αυτό θέλουν να κάνουν το Μακεδονικό κράτος και γι' αυτό οι Τούρκοι θέλουν να φτάσουν μέχρι τη Λάρισα μέσω των Σκοπιανών και αν είναι δυνατόν να καταληθεί και η Αθήνα για να μην γίνει και επιστράτευση και ολομέτωπη επίθεση. Αυτό είναι το όλο σχέδιο που θα εκτυλιχθεί. Μακάρι να μην εκτυλίζει το. Έτσι. Τώρα κοιτάξτε τι λέει ο Άγιος Κοσμάς. Αν το ζήτημα λυθεί με πόλεμο, θα πάθετε πολλές καταστροφές. Σε μία χώρα, σε τρεις χώρες, μία θα μείνει. Ποιες τρεις χώρες εννοεί εδώ? Μήπως εννοεί την γεωγραφική περιοχή της Αλβανίας που είναι σήμερα Βόρειος Ήπειρος, Βουλγαρίας και Μακεδονίας, που θέλουν να την κάνουν Μακεδονικό κράτος? Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως το σχέδιο. Μήπως εννοεί αυτό και ταιριάζει εκεί? Είδομε. Πολλά χωριά θα καταστραφούν πάλι. Οι τρεις χώρες θα γίνουν μία. Ξανά προειδοποίηση. Έτσι. Άλλη προφητεία. Εδώ πάμε τώρα στα φοβερά του Αγίου Κοσμά. Μπαίνουν λοιπόν οι Τούρκοι ειρηνικά μέχρι εδώ και περνώντας κάποια στενά του Καραβόμηλου, πιστεύω εγώ γιατί είναι στενά και είναι στρατηγικό αυτό που λέω, στρατηγικά σημεία του Καραβόμηλου και των Καμένων Βούρλων, μέχρι εκεί οφείλουν να περάσουν ειρηνικά. Διότι ένα τάγκ να βάλει κανείς εκεί, αλλά δεν θα βρεθεί κανένας από αυτό το κράτος να κάνει κάτι τέτοιο, διότι θα είναι προδοσία, όπως έγινε με την Κύπρο, θα τους αναχαιτίζανε. Αλλά δεν θα το κάνουν αυτό, κύριε Χούντα. Γι' αυτό θα κατέβουν στο βιωτικό κάμπο, τάχαμ δίθεν σαν ΝΑΤΟ, ΕΟΚ, Τουρκία και ανώκρανη τρεχαγύρευε. Δεν θα έχει δικαίωμα ο Έλληνας να ρίξει πιστολιά, διότι εκεί θα εμπλακείς με τον ΝΑΤΟ. Το γράφει. Το γράφει, θα δείτε τώρα τι γράφει και το επιβεβαιώνει όμως. Μπαίνοντας λοιπόν στο βιωτικό κάμπο και αφού έχουν περάσει τα λεούνια τους κάτω, θα αρχίσουν τις λαϊλασίες. Τότε θα καταλάβουμε ότι πρόκειται για εισβολή. Και γι' αυτό λέει ο Άγιος Κοσμάς τώρα το εξής φοβερό. Θα έρθει ξαφνικά. Ή το βόδι στο χωράφι, ή το άλογο σταλόνι. Βόδι, κύριε Χούντα, είναι το τρακτέρ. Δεν έχουν σήμερα οι αγρότες βόδια, έχουν τρακτέρ. Άλογο, σταλόνι, είναι το αγροτικό αυτοκίνητο. Δεν θα προλάβουν, δηλαδή, θα έρθει τόσο ξαφνικά που το βόδι θα είναι στο χωράφι και το άλογο σταλόνι. Θα οργώνουν οι αγρότες, θα είναι ειρηνικά, δεν θα έχουν ειδοποιηθεί από τον τύπο και γενικά έτσι τα μεγάλα τα κανάλια, άντε μην πω τι μεγάλα είναι. Λοιπόν, και θα έρθει ξαφνικά, θα δούνε να κατεβαίνουν όλα αυτά τα μιλαιούνια, όχι με αεροπορία, με πεζικές δυνάμεις, θα τρομάξουν. Δεν θα έχουν ειδοποιηθεί, γι' αυτό θα έρθει ξαφνικά. Εάν ήταν πόλεμος, ολομέτωπη επίθεση και είχε προαναγγελθεί, δεν θα το περιμένα, δεν θα έρχονταν ξαφνικά. Θα είχαν κάνει πέρα. Να προχωρούμε. Προχωράμε. Σπίτια μεγάλα λέει να μην κάνετε, ούτε παράθυρα πολλά. Καλύβες να κάνετε για να μην έρχονται μέσα ξένοι στρατιώτες. Να η στρατιωτική επίθεση. Στην Εθνική Οδό, κύριε Χούντα, όλοι έχουν κάνει όλες τις βιλίτσες. Και όλες αυτές οι βιλίτσες, πολύ φοβούμε ότι είναι από τις κλεψιές που έχουν κάνει μέσα από το λαό. Είναι άδικες αυτές. Δεν μπορεί ένας λαός τα 80% να αγωνιπετούν και να παρακαλούν για το μεροκάματο και να χτίζονται κάτι τερατώδεις βίλες δίπλα στην Εθνική Οδό. Αυτά είναι άδικα χρήματα. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός πιστεύω εγώ ότι θα πάθουμε αυτή τη ζημιά.
μεγάλες βίλες, καθώς θα περνάνε λοιπόν οι Τούρκοι, μόνο τις μεγάλες βίλες κατά προτίμηση θα διαλύουν. Τις καλύβες όχι. Συμβουλεύει λοιπόν ο Άγιος, μην κάνετε καλύβες. Να κάνετε καλύβες, όχι βίλες. Γιατί εκεί θα μπαίνουν οι ξένοι στρατιώτες να ληστεύουν, κύριε Χούντα. Ξένοι στρατιώτες. Τούρκοι, ΕΟΚ κλπ. Κλπ. Στην Αυλώνα θα γίνει χαλασμός. Άλλη προφητεία. Αυλώνα της Αλβανίας είναι αυτή. Πιθανόν να είναι συγχρόνωσε και η Αυλώνα εδώ πέρα που έχουμε. Το κακοσάλεση. Το κακοσάλεση. Γιατί το λέω αυτό. Είναι η μόνη στρατιωτική μονάδα, απέναντι είναι τα Νάγρα, που μπορεί να αναχαιτήσει τυχόν επιδρομή. Και έχουμε μάθει από τις ειδήσεις ότι όλες οι ενδιάμεσες μονάδες μεταξύ τα Νάγρα και Λαρίσης έχουν φύγει στα μετώπιση. Στα μετώπιση. Δεν υπάρχουν λοιπόν μονάδες να αναχαιτήσουν. Πόσο έχετε ακόμα, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πόσο χρόνο έχουμε. Τίποτα, τελειώσαμε. Μια μισή ώρα. Τελειώσαμε. Θα έρθουν στρατεύματα να ελευθερώσουν τον τόπο. Να εξηγήσετε. Να πούμε άλλα 10 λεπτά ακόμα. Πόσο? Άλλα 10 λεπτά. Δεν θα είναι 10. Πόσο είναι? Την άλλη φορά ήταν 10, αλλά. Είναι σημαντικά αυτό, κύριε Χούντα. Είναι σημαντικά να το κόψω εδώ. Και θα συνεχίσουμε άλλη μέρα. Σύντομα όμως, γιατί εδώ που κόβουμε είναι πάρα πολύ σημαντικό ο κόσμος. Δεν θέλω να τρομοκρατήσω. Θέλω να προειδοποιήσω. Εάν μείνω εδώ πέρα, θα ακούσω πάρα πολλά. Λοιπόν, πάρα πολλά αρνητικά σχόλια. 10 λεπτά μόνο. Εντάξει, ναι. Θα έρθει ξαφνικά λοιπόν. Τα άλογα θα μπαίνουν ζεμένα στις δουλειές τους και εσείς θα φύγετε. Εδώ μιλάει για τις πόλεις. Δεν μιλάει μόνο για άλογα, μόνο για αυτοκίνητα. Θα μπουν λοιπόν οι Τούρκοι στις πόλεις. Ποιες πόλεις? Μεγάλες πόλεις. Αθήνα. Εντάξει. Αν το συνδυάσουμε και με την Αυλώνα, είναι κοντά. Έτσι. Θα έρθει καιρός που δεν θα ακούτε τίποτα. Δεν θα μαθαίνετε τίποτα. Σήμερα, κύριε Χούντα, όλοι έχουν FM ραδιόφωνα στέρεο κλπ. Δεν έχουν όμως ραδιόφωνα παγκοσμίου λήψεως και όλα είναι χωρίς μπαταρίες. Εάν γίνει ένα blackout και αν πέφτουν οι σταθμοί και πάψουν να μεταδίδουν, καθώς οι Τούρκοι θα περνάνε από τις θερμοπύλες, μπορούν να ρίξουν κανένα δορυφορικό σταθμό, καμία κολόνα, τότε πράγματι δεν θα μαθαίνουμε τίποτα. Ξαφνικά θα μπαίνουμε στο σκοτάδι. Καταλάβατε. Αυτό λέει εκεί. Να παρακαλάτε να είναι η μέρα και όχι η νύχτα, καλοκαίρι και όχι χειμώνας. Πολύ φοβάμαι ότι θα είναι χειμώνας όμως. Δεν θα προλάβει να γίνει επιστράτευση. Δεν θα πολεμήσουμε με επιστράτευση, λέει ο Γιώργος Κοσμάς. Θα ζητήσουν να σας πάρουν οι στρατιώτες. Δεν θα προλάβουν όμως. Εδώ ακριβώς είναι και η μεγαλύτερη, όχι παρηγοριά, αλήθεια, όλο αυτό θα γίνει ξαφνικά. Δεν θα μπορέσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να επιστρατεύσει μέσα σε 2-3 ημέρες, θα γίνει αυτή η ιστορία. Να επιστρατεύσει κόσμο, να ντύσει φαντάζομαι να τους στείλει να πολεμήσουν. Γι' αυτό θα έρθει ξαφνικά. Δεν θα προλάβουμε να πολεμήσουμε. Δεν πολεμάει η Ελλάδα. Υφίσταται μια κατάληψη, και αυτό είναι από τους πολιτικούς μας, δώρο, αλλά ο ελληνικός λαός φυλάσσεται. Με αυτόν τον τρόπο, αργότερα στη μάχη της Κωνσταντινούπολης, δεν θα πάει κανένας Έλληνας να πολεμήσει, γιατί όσοι πάνε εκεί. Ποιος μας φυλάει εμάς? Ποιος οργανώνει τα γεγονότα, κύριε Χούντα, εδώ και χιλιάδες χρόνια? Δια της καταλήψεως αυτής της Ελλάδος. Δεν μου απαντάτε. Ποιος μας φυλάει, λέω. Ο Θεός μας φυλάει. Α, ο Θεός μας φυλάει. Ποιος δεν θα μας φυλάει? Προχωρούμε. Έτσι. Η Ελλάδα, αγαθάγγελος. Η Ελλάδα θα γίνει ξανά, άρα για δεύτερη φορά, από τους Τούρκους θέατρο ληστιών και καταστροφών. Κυβερνήτες και λαός θα βρεθούν σε στεναχώρια. Εδώ θέλει ερμηνεία. Ο λαός βρίσκεται σε στεναχώρια από τη φτώχεια. Πριν τον πόλεμο υπάρχει φτώχεια, τη γνωρίζουμε. Υπάρχει ένας προφητικός χάρτης εδώ που λέει 3 χρόνια πριν τον πόλεμο θα υπάρχει φτώχεια. Οι κυβερνήτες όμως, οι πολλοί για να στεναχωρηθούν, πολλοί νομίζω ότι εδώ υποκρύπτεται ή οικουμενική ή καμιά δικτατορία. Μη μας έχουν ετοιμάσει και αυτό, γιατί ένας πόλεμος δεν ξεκινάει έτσι. Και πολύ φοβάμαι ότι μάλλον είναι η οικουμενική, όπου οι κυβερνήτες στεναχωρούνται, δεν έχουν το αυτοδύναμο για να μπορούν να κάνουν τις μίζες τους. Τα λέω καθαρά, δεν ξέρω. Λέει ο Αιτωλός ο Κοσμάς για μίζες μέσα, ο Άγιος. Όχι. Ο Αγαθάγγελος λέει κυβερνήτες και λαός θα βρεθούν σε στεναχώρια. Εγώ δεν ξέρω κυβερνήτες. Μίζες δεν βλέπει. Όχι. Κυβερνήτες όμως να στεναχωριούνται. Ξέρετε, εσύ κάνα κυβερνήτη να στεναχωριέται, εάν δεν μπορεί να κάνει αυτό. Προχωρούμε. Ο εχθρός θα προχωρήσει μέχρι τα εξαμήλια. Ξανά τα εξαμήλια εδώ. Ποια εξαμήλια θα τα βρούμε αυτά. Είπαμε τη Κορίνθου. Αλλά κάποιος ανατολικός λαός, οι Ρώσοι είπαμε, θα έρθει προς βοήθεια των Ελλήνων με το που μπαίνει η Ρωσία στην πόλη. Στην ουσία βοηθάει τους Έλληνες, διότι αποκόπτει τους Τούρκους και χάνουν τη δύναμή τους. Οι οποίοι συνερχόμενοι σε αυτούς από την ταραχή της εισβολής, εδώ μιλάει για εισβολή, έτσι, θα εξέλθουν με όλο το στρατό και θα διώξουν τους Τούρκους, αργότερα το 2007 που είπαμε, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από ολόκληρη την Ευρώπη. Οι δε Τούρκοι θα βρουν άσυλο μόνο στη Μέκα. Μέκα, η κόκκινη μιλιά, Καραχισάρα που είπαμε. Η Κωνσταντινούπολη γίνεται ξανά πρωτεύουσα του Ελληνισμού. Αυτή είναι η σειρά των πραγμάτων που λέει ο Αγαθάγγελος. Στα πόσα? Πότε θα γίνει εκστρατεία για να πάρουμε να αρχίσει η κατάλυση του Ισλάμ. Η Κωνσταντινούπολη με ενδιαφέρει εμένα, κύριε. Η Κωνσταντινούπολη γίνεται ελληνική το 2001 τον Απρίλιο. Το πώς θα γίνει είναι θα. Θα έρθω να σας βρω στο Νέο Ηράκλειο που μένετε. Όχι, στο Περιστέρι να βρείτε. Περιστέρι. Εκείνο το γιατί. 2001.
Άμα είναι να με βρείτε το 2001, να μην με βρείτε καθόλου. Τι είναι, 6 χρόνια είναι. Να με βρείτε πριν το 2001. Ζούμε. Θα ζητήσουν να σας πάρουν στρατιώτες. Μη φοβόσαστε. Δεν θα προλάβουν, θα βλέπετε αυτά τα κλειδιά. Θα σας βάλουν μεγάλους φόρους. Δεν θα προφτάσουν όμως να τους πάρουν πίσω. Για δέστε ο εξωτερικός δανεισμός. Δάνειο, δάνειο, φόρο, φόρο, φόρο. Δεν θα μπορέσουν να τον πάρουν. Γιατί σε ένα πόλεμο κλείνουν οι τράπεζες, μπλοκάρετε το χρήμα, μας χαρίσατε τους φόρους. Θα τα πούμε αυτά στον υπουργό μας τώρα. Δεν ξέρω. Τρεις ημέρες ή τρεις μήνες ή τρία χρόνια θα βαστάξει. Τρία χρόνια δεν μπορεί γιατί όλος ο πόλεμος είναι πέντε μήνες. Τρεις μήνες δεν μπορεί γιατί πέντε μήνες θα κατέχουν οι Ρώσοι στην Κωνσταντινούπολη, άρα είναι τρεις ημέρες. Όλο αυτό το σκηνικό που περιέγραψα μέχρι τον Ισθμό της Κορίνθου θα είναι τρεις ημέρες. Γι' αυτό θα είναι οι Τούρκοι θα το μάθουν τρεις ημέρες νωρίτερα. Ξανά την τρεις ημέρες. Λέει μια άλλη προφητεία τον Ιού Κοσμά, καλότυχη θα είναι όσοι ζουν στα βουνά. Τρεις ώρες ή τρεις ημέρες θα βαστάξει. Θα ακούνε και δεν θα βλέπουν το κακό. Άρα λοιπόν αυτή η εισβολή είναι της τάξης των τριών ημερών. Την τρίτη ημέρα που θα είναι οι Τούρκοι σαν τακτικό στρατός κατοχής, ας μου επιτραπεί η έκφραση, τότε θα βγει η Ρωσία στον πόλεμο, θα αποκόψει τους Τούρκους και όσοι μείνουν στην Ελλάδα θα αρχίσουν να χάνουν την ισχύ τους. Οπότε αφού παραμείνουν επί πέντε μήνες όσο καιρό στην Κωνσταντινούπολη, φθήνουν, φθήνουν, φθήνουν και στο τέλος των πέντε μηνών, όπως θα δούμε την επόμενη φορά, έρχεται η Ευρώπη με μια εκστρατεία που θα λέγεται Μέγας Φίλιππος, έτσι θα λέγεται εκστρατεία, με 18 έθνη και θα εκαθαρίσει το Ισλάμ από την Ελλάδα. Θα γίνει ολομέτωπη επίθεση στην Κωνσταντινούπολη και εκεί είναι η μεγάλη σφαγή που λένε ότι θα πνιγεί το βόδι στο αίμα. Και την τρίτη μέρα που θα γίνεται αυτή η μεγάλη σφαγή, κάτι θα συμβεί, μια θεία παρέμβαση, την οποία δεν θέλω να την πω από τώρα, και εκεί είναι αυτή η έλευση του Ιωάννη που σας είπα, είναι θεϊκή παρέμβαση. Σταματάει ο ίδιος ο Θεός με το χέρι του, θα λέγαμε, τον πόλεμο. Γιατί αν συνέχιζε, θα έπεφταν πυρηνικά. Αυτός είναι ο λόγος. Τι είναι αυτό που θέλετε να πείτε? Τι ήθελα να πω? Που δεν θέλετε να πείτε. Αν ξεκινήσω να πω για τον Ιωάννη τώρα, πώς θα γίνει δηλαδή αυτός ο βασιλέας Ιωάννης που είχαμε πει ότι θα έρθει το 2001 από την προφητεία εκείνη που λέει και είστε ο πρώτος δεύτερος και δεύτερος πρώτος που λέγαμε, που σημαίνει ΒΑ, ΒΑ στα ελληνικά στην αρίθμηση σημαίνει ΒΑ με υπογεγραμμένη Α 2001, υπάρχει στην προφητεία γραμμένο, αλλά το έχω υπολογίσει και εγώ από την έρευνά μου και δεν μπορεί να είναι και εκείνο λάθος και η δική μου έρευνα λάθος και το 2007 λάθος και το 2060 λάθος που υπολογίζω, όλα λάθος. Εδώ λέει οι δύο Πασχαλιές έγιναν στις 25 Τρίτου του 91. Ναι, αλλά δεν ήταν τα δύο καλοκαίρια. Όταν το παλιό και το νέο ημερολόγιο συνταυτίστηκαν και όχι το 2000 που υποστηρίζει ο κύριος Προεστός. Λέμε λοιπόν εμείς ναι μεν δύο Πασχαλιές αλλά και δύο καλοκαίρια. Και δύο καλοκαίρια. Εδώ δεν είχε δύο καλοκαίρια. Γι' αυτό οι ασφαλιστικοί δίκλοι ήταν τα δύο καλοκαίρια. Ξέρετε τι, να το εξηγήσω από τώρα. Ζητούν να γίνει επισηματικός για την περίπτωση εξαμηλίων. Τα εξαμήλια λοιπόν πρέπει να είναι του Ισθμού της Κορίνθου. Μα είναι σημαντικά αυτά που θα πω κύριε Χούντα, δεν είναι αστεία. Εγώ και εγώ ζω στην Ελλάδα, δεν ζω στην. Εγώ είπα την αστεία. Λοιπόν, όταν πω εγώ ότι το σπίτι. Λέει ο Άγιος Ιωάννης από αυτού. Ο Άγιος Ιωάννης λέει ότι ο πόλεμος θα γίνει με ακρίδες, βλέπει το σύνολο του πολέμου, βλέπει την έξοδο των Ρώσων, βλέπει το γενικό πόλεμο και έρχεται να συμπληρώσει ο Άγιος Κοσμάς, ο Άγιος Μεθόδιος και οι υπόλοιποι το κομμάτι αυτό στους Έλληνες, να προσδιορίσει δηλαδή τα γεγονότα διότι πλησιάζουν. Η Αποκάλυψη είναι το κεντρικό κλαδίο, το κεντρικό σχέδιο. Δεν περιμένει κανείς από την Αποκάλυψη να μας πει Έλληνες θα σας χτυπήσουν οι Τούρκοι, αλλά οι Ρώσοι θα μπουν και θα σας βοηθήσουν. Τέτοια πράγματα δεν λέει. Λέει τα γενικά, τα μεγάλα θέματα. Εσένα όμως ο Θεός σε προστατεύει δια των Αγίων που στέλνει και σου διευκρινίζει το μήνυμα το οποίο δεν έλαβες. Δεν ελήφθη κύριε Χούντα το μήνυμα. Λάβαμε την Αποκάλυψη αλλά την παπαγαλίζουμε και δεν ελήφθη. Στέλνει ο Θεός λοιπόν νέους προφήτες, νέους Άγιους άνδρες, διευκρινίζουν τα δεδομένα, προφητεύουν και προσθέτουν, βάζουν και άλλα λιθαράκια, μήπως και ξυπνήσουμε να αποτραβηχτούμε από το κακό. Ο Θεός θέλει να προστατεύσει και όχι να τρομοκρατήσει. Και εγώ θέλω να ενημερώσω και όχι να τρομοκρατήσω. Τι να κάνουμε. Την εποχή εκείνη ο Άγιος Κοσμάς λέει να κάνουμε προμήθειες, να έχετε να τους βάλει. Αυτά πρέπει να τα πούμε σε πιο διεξοδικά. Τι θα κάνουν αυτοί οι Τούρκοι τρεις ημέρες στην Αθήνα? Φανταστείτε ότι αφήνουμε τους Τούρκους που οι οποίοι μας μισούν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας αγαπήσουν οι Τούρκοι ποτέ. Πάντοτε έχουν δείξει κακό πρόσωπο. Τρεις ημέρες Τούρκοι στην Αθήνα. Τρεις ημέρες στρατιωτικός. Φτάνοντας λοιπόν στην Αθήνα, για ποιο λόγο να κάνουν να πάρουν την Αθήνα? Για να καταληφθεί. Βεβαίως. Στρατηγικά πρέπει να γίνει αυτό, διότι αργότερα αν είχαμε Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εν ενεργεία, η ΕΟΚ θα έπαιρνε ελληνικό στρατό, θα τους πήγαινε στην Κωνσταντινούπολη και εκεί θα σφαγούν 70 εκατομμύρια στρατιώτες. Ο κύριος Αρσένης τώρα θα γελάει μετά που ήρθε. Δεν ξέρω αν γελάει, αλλά πολύ φοβάμαι ότι μην κλάψουμε. Όλοι μαζί μην κλάψουμε. Εντάξει, μπορεί να γελάμε. Πάντοτε με τα μεγάλα πράγματα, κύριε Χούντα, πολλοί γελάνε. Αλλά πάντοτε μετά πολλοί κλαίνε. Καταλάβατε. Ο Ισθμός της Κορίνθου το 2001, αλλά ο πόλεμος θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2000. Λέει ο Άγιος Μεθόδιος με ωραία προφητεία, όταν μπουν οι Ρώσοι λέει στην Κωνσταντινούπολη θα φυτέψουν λάχανα. Εδώ μπορείτε να γελάσετε, αλλά ξέρετε τι μήνυμα κρύβεται.
τα λάχανα και ρεχούντα φυτεύονται το φθινόπωρο. Άρα λοιπόν η εισβολή των Ρώσων θα γίνει φθινόπωρο. Ο Θεός δίνει λοιπόν την εποχή δια τις προφητείες που λέει. Δια του λάχανου. Μάλιστα. Βλέπεις λοιπόν εσύ λάχανα και λες, μωρέ είναι η προφητεία αυτή. Λάχανα θα φυτέψουν και θα φάνε λάχανα οι Ρώσοι. Και όμως σου δίνει την εποχή της εισβολής. Ναι, αλλά τρεις ημέρες που θα έχουν μπει οι Ρώσοι στην Κωνσταντινούπολη, τρεις ημέρες πριν θα έχουν μπει οι Τούρκοι στην Ελλάδα. Συνεπώς αφορά και εμάς αυτό. Άρα πότε θα γίνει το όλο αυτό σχέδιο που είπαμε σήμερα? Το φθινόπωρο. Το φθινόπωρο του 2000. Μάλιστα. Πράγματι 9 μήνες από τον έφεση. 4,5 χρόνια από τώρα. Μάλιστα. Προχωρούμε. Θα έβγαινα κύριε Χούντε να τα πω αυτά δημόσια, εάν δεν είχα στοιχεία. Αυτό εγώ στο γιατρείο σας, εκεί στο Νέο Ηράκλειο. Εσύ είσαι λάτρος στο Νέο Ηράκλειο. Όχι στο Νέο Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο, πώς το πω. Δεν είναι στο Ηράκλειο. Στο Περιστέρι. Είναι στο Περιστέρι. Ακούστε, ακούστε προειδοποίηση. Και πίσω από μια πόρτα, Άγιος Κοσμάς. Μπαίνουν οι Τούρκοι στην Ελλάδα στην Αθήνα, αρχίζουν και κλέβουν, σπάνε βιτρίνες. Τρεις ημέρες έχουν περιθώριο. Δεν το γνωρίζουν ότι έχουν τρεις ημέρες. Δεν ξέρουν ότι θα τους επιτεθούν οι Ρώσοι και θα τους αποκόψουν. Αυτοί νομίζουν τώρα ότι μπήκανε μέσα και αρχίζουν να διαλύουν όλα. Ναι, αλλά την τρίτη μέρα αποκόπτονται. Τις τρεις αυτές τις ημέρες που είναι επικίνδυνες, λέει ο Άγιος Κοσμάς. Ποιος θα τους αποκόψει? Οι Ρώσοι, όταν μπουν στην Κωνσταντινούπολη, το σκέλος που θα έχει μπει στην Ελλάδα θα αποκοπεί. Δεν θα αναπλευριάζεται από την Άγκυρα. Ο Άγιος Κοσμάς ή ο Άγιος Ιωάννης για τους Αμερικάνους δεν λέει τίποτα. Οι Αμερικάνοι τον λέει ο Άγιος Μεθόδιος σαν φίδι κουλουριασμένο, που είναι ο σιωνισμός της Αμερικής, και αετός. Πώς δεν λέει. Η Δύση. Και πού είναι οι Αμερικάνοι? Οι Αμερικάνοι, όταν λέμε οι 18 γλώσσες, τα έθνη τα 18 που δεν είπαμε, θα μεθοδευτούν από Αμερική, ΝΑΤΟ, ΕΟΚ. Η Δύση γενικώς. Γενικώς η Δύση, δεν λέει Αμερική. Μα μιλάτε τώρα για Ρωσία, για Τουρκία, η Αμερική δεν υπάρχει πουθενά. Μα δεν είπε κανένας Άγιος Ρωσία. Είπε ξανθό γένος. Εκείνη την εποχή δεν είχαν ανακαλύψει την Αμερική να πούνε το μαύρο γένος, το κίτρινο γένος. Δεν το αναφέρει καθόλου. Πώς τι περνάει η Αμερική τώρα, ως μαύρο γένος? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς θα το χαρακτήριζαν οι προφήτες, εάν το χαρακτήριζαν. Δεν το βλέπουμε πουθενά εδώ πάνω. Όχι. Ναι, αλλά σου λέει ότι θα γίνει εκστρατεία με 18 έθνη. Τι σε νοιάζει, αν είναι Αμερική, αν είναι Ευρώπη. Δηλαδή, αν είναι ευρωπαϊκά τα όπλα, είναι αμερικανικά, είναι, έχει διαφορά. Έτσι δεν είναι? Λέει ο Άγιος Κοσμάς, και πίσω από μια πόρτα να κρυφτεί κανείς γλιτώνει. Θα είναι πολύ βιαστική. Άλλη επιβεβαίωση. Δηλαδή, ακούτε αυτή τη φασαρία να μπαίνουν οι Τούρκοι, να σπάνε, να δείχνουν. Πού θα πάτε σε μια κατάσταση πολιορκίας? Δεν μπορείτε να βγείτε να πάρετε αυτοκίνητό σας, να πάτε κάπου. Πού να πάτε? Μποτιλιάρουν οι δρόμοι. Ταραχή, πανζουρλισμός. Πίσω από μια πόρτα. Τόσο βιαστική θα είναι. Πίσω από μια πόρτα σώζεσαι. Να κρυφτείτε. Εδώ είναι φοβερό, κύριε Χουλή. Πιάστε τις πόρτες δηλαδή. Αλλού σε κάποια άλλη προφητεία που δεν τη γράφω εδώ, λέει ότι να έχετε σπίτια, λέμε, δύο ή τρεις πόρτες. Αν σας πιάσουν τη μία, να βγείτε από την άλλη. Να μπορέσετε να γλιτώσετε. Να έχετε, λέει, διπλά όπλα. Αν σας πάρουν τα πρώτα, να έχετε άλλα. Ένα του φέκι 100 ζωές θα σώζει. Λοιπόν, αλλά εδώ κάτι άλλο. Να κρυφτείτε ή κοντά στην πόρτα, που είπε πριν, ή κοντά στην πλάκα, αν είναι βιαστικό και γρήγορο. Κοντά στην πλάκα είναι κοντά στην οροφή. Τι είναι κοντά στην οροφή? Το πατάρι, κύριε Χούντα. Όταν δείτε λοιπόν να μπαίνουν και να εισβάλλουν σε κάποιο σπίτι, ανεβαίνουν σε μια πολυκατοικία, σπάνε, διαλύουν, το μόνο που μπορεί να κάνει ένας αποκλεισμένος, γιατί δεν μπορεί να φύγει από την κεντρική είσοδο, είναι να κρυφτεί. Πού να κρυφτεί σε ένα διαμέρισμα που είναι όλα κονσερβοκούρια? Στο θερμοσύφωνα. Δεν χωράει, πρέπει να γίνει μικρόβιο. Λοιπόν, να... εννοώ ότι η θερμοσύφωνα είναι στα πατάρια. Να ανέβει επάνω στο πατάρι. Προφύλαξη κι αυτή. Καταλάβατε. Και γιατί να βγει η Ρωσία στον πόλεμο? Τελική, για να ολοκληρώσουμε εδώ. Ρωσία. Η Ρωσία γιατί να βγει σε αυτή τη φάση στον πόλεμο, όταν η Τουρκία μπει στην Ελλάδα και κάνει αυτή την ιστορία μεθοδευμένα από το ΝΑΤΟ και την ΕΟ και την Αμερική, για να κάνουν αυτό το κράτος το μουσουλμανικό, ευρωπαϊκό, μακεδονικό με τα πετρέλαια, αυτός είναι ο λόγος, γιατί να βγει η Ρωσία? Θα βγει η Ρωσία στον πόλεμο για έναν απλό λόγο. Μπαίνοντας οι Τούρκοι λοιπόν στο ελληνικό έδαφος μέχρι τα εξαμήλια, διότι εκεί θα ανατιναχτούν οι γέφυρες και δεν μπορούν να προχωρήσουν χερσαίως, την τρίτη ημέρα αποκλείουν καταρχήν τον Βόσπορο. Τον εύξηνο πόντο, το πέρασμα των Ρώσων προς τη Μεσόγειο. Ναι, αλλά η Ρωσία είναι υπερδύναμη. Κλείνοντας λοιπόν τη Ρωσία στο Βόσπορο, τους χτυπάνε, όπως κάνανε, είδατε και οι Ρώσοι δεν προειδοποιούν, χτυπάνε και μπαίνουν, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, και μέσα σε μια τέτοια κατάσταση, όταν θα πας να κλείσεις εσύ μια Ρωσία, ποια εποχή, όταν θα έχουν βγει τα πετρέλαια στη Μεσόγειο, οι αγωγοί θα περνάνε από την Κωνσταντινούπολη. Εσείς είπατε ότι κάποιο αεροδρόμιο μεθοδεύεται να γίνει στην Κωνσταντινούπολη. Γιατί Κωνσταντινούπολη? Ξέρουν αυτοί ότι εκεί πρόκειται να γίνει η πρωτεύουσα του κόσμου. Κάπου το ξέρουν ή το μεθοδεύουν. Δεν ξέρουν όμως ποιος θα την πάρει αυτή την πρωτεύουσα. Η πόλη λοιπόν, η Κωνσταντινούπολη, θα δοθεί στους Έλληνες στο τέλος. Δεν θα πολεμήσουμε εμείς να πάρουμε την πόλη. Ποιος αυτή τη φορά θα μας δοθεί. Ποιος? Λέει η προφητεία από Άγγελο. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι. Εδώ συμφωνώ να δούμε. Αλλά όχι εμείς. Ένα κράτος υποκατάληψη και χωρίς Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αλλά και έτσι πως είμαστε, κύριε Χούντα, πολύ φοβάμαι, δεν μπορούμε να πολεμήσουμε ούτε στις αυλές των σπιτιών μας. Έτσι.
Οι μισοί είναι αρνησίθρησκοι. Οι μισοί είναι δεν πιάνουν όπλο. Οι άλλοι έτσι, οι άλλοι αλλιώς. Τελικώς ποιος πάει φαντάρος, κύριε Χούντα. Εγώ πήγα και στον Εύρο 10 μήνες. Ξέρετε τι γίνεται εκεί. Εγώ λέω θα πάω να πολεμήσω. Εγώ θα πάω να κάνω φασίνα. Εγώ ήμουν γιατρός, κύριε Χούντα, στον Εύρο. Έβγαζα και τις υπηρεσίες και το 10ο μήνα έβαζα και τον εαυτό μου στη λάτζα. Δεν το έκανε κανένας άλλος αυτό. Κανένας άλλος. Ούτε η προηγούμενη, ούτε η επόμενη. Καταλάβατε. Έτσι είναι και σήμερα και χειρότερα. Μην περιμένουμε ήρωες σήμερα. Εάν ζητήσει η Ελλάδα ήρωες, δεν θα τους βρει. Παλιά τους βρήκε. Σήμερα δεν θα τους βρει. Θα μπουν λοιπόν οι Ρώσοι γιατί. Κλείνοντας λοιπόν οι Τούρκοι τους Ρώσους. Απεσιόδοξος είσαι. Τους κλείνουν και βγαίνουν οι Ρώσοι για να κάνουν διέξοδο. Και αυτό θα γίνει αυτή η κατάσταση και τότε μπαίνει η πέμπτη σάλπιγγα που λέει ο Ιωάννης. Κατέχουν την πόλη 5 μήνες και στους 5 μήνες γίνεται κάτι που θα το πούμε την επόμενη εκπομπή. Η εκπομπή μας έλαβε τέλος διότι ήδη παραβιάσαμε όλα τα χρονικά περιθώρια και την υπομονή των τηλεθεατών. Δεν ξέρω, εκεί θέλουν να ακούσουν κι άλλα. Ολοκλήρωσατε κάπως, κύριε Προεστέ μου, τα θέματα αυτά. Την πρώτη φάση, την κακή φάση. Από εδώ και πέρα, κύριε Χούντα, θα είναι εγκληματικό διότι όλα τα άλλα είναι καλά. Μέχρι εδώ ήταν κακό. Αλλά είναι αμυγές καλού. Τρίτο ραντεβού, ερμηνείας λοιπόν. Μάλιστα. Θα το πω τώρα στον επίλογο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όπως παρακολουθήσατε, είχαμε και σήμερα κοντά μας τον κύριο Άνθιμο Προεστό, χειρουργό δοντίατρο. Καλός, λέει, γιατρός, είναι οι πληροφορίες που έχουμε και καλός μελετητής, όπως είδατε εσείς. Διάβασε όλες τις προφητείες από τον Κοσμά τον Εντολό, την Καινή και Παλαιά Διαθήκη. Έβγαλε ένα βιβλίο το οποίο είναι δεν ξέρω πόσες σελίδες. 400. 400 τόσες σελίδες και ερμηνεύει σε αυτό το βιβλίο όλα όσα σας προάναφερα. Ο κύριος Προεστός απόψε μας έκανε μία ανάλυση της κακής περίοδου έτσι όπως την αποκάλυψε και υπάρχει λέει και μία καλή περίοδος την οποία θα δούμε μετά. Εξετέθη βέβαια σε ένα βαθμό θα λέγαμε ακραίο. Δήλωσε το 2000. Θα έχουμε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο και το 2007, έτσι δεν είναι. Το 2001 γίνεται η λήξη του πολέμου και έρχεται αυτός ο Ιωάννης και μας δίδεται η πόλη εκ Θεού και το ελληνικό έθνος μεγαλουργεί και το 2007 εκστρατεύει, η λέξη εκστρατεία είναι αποτυπωμένη πολλές φορές. Μάλιστα. Και τότε καταλήγει το Ισλάμ και ο ελληνισμός. Ωραία. Γίνεται παγκόσμιος, νέο Βυζάντιο. Καθώς αντιλαμβάνεστε κυρίες και κύριοι, όλα αυτά τα οποία μας είπε δεν είναι δυνατόν εμείς να μπούμε σε μια τέτοια συζήτηση, διότι και μελετητές του ύψους και του κύρους και της προσπάθειας την οποία έχει κάνει ο κύριος Προεστός δεν είμαστε. Έχουμε και διατηρούμε πολλές αμφιβολίες για αυτά τα οποία είπε στην επόμενη εκπομπή, θα του απαντήσουμε. Αλλά έχει εκτεθεί τόσο ανεπανόρθωτα που θα πρέπει εδώ να συμπαρασύρει μαζί του και τον Κοσμά τον Ετωλό και τον Αγιάννη τον Θεολόγο και την Πάτμο. Ή από την άλλη πλευρά την πολιτική ηγεσία του τόπου η οποία δεν πιστεύω να έχει τελείως αλλάξει μέχρι το 2000 με την έννοια δεν εννοώ ηγεσίες, εννοώ όμως τους πολιτικούς. Αυτό είναι ένα ρυψοκίνδυνο βήμα του κυρίου Προεστού και των ερμηνευτών όλων αυτών των αγίων κειμένων, ας τα πούμε έτσι. Σε τόσο λοιπόν σύντομο χρονικό διάστημα να μπορεί κανείς να διαβλέψει τώρα αυτές τις εξελίξεις, γιατί μόλις 4,5 χρόνια μένουν να δούμε τους Τούρκους στα εξαμήλια. Εγώ προσωπικά δεν το πιστεύω, δεν είμαι άθεος, αλλά πολύ αμφιβάλλω αν αυτά εννοούσε ή τουλάχιστον ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός ή τέλος πάντων η Παλαιά και η Διαθήκη. Να μην είμαι βλάσφημος, θα μου πείτε. Ναι, δεν είμαι, προσπαθώ. Αλλά με μια λογική ερμηνεία αυτά δεν φαίνονται ορατά σε αυτά τα 4,5 χρόνια. Τίποτα βέβαια στη ζωή δεν αποκλείεται. Ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Κλείνουμε ένα ραντεβού με τον κύριο Προεστό σε μερικές μέρες για να δούμε το δεύτερο κεφάλαιο, το καλύτερο κεφάλαιο όπως λέει ο ίδιος, τα καλά για τον ελληνισμό. Μένουμε λοιπόν με το να είναι ανεπανόρθωτα εκτεθειμένος και αν οι ερμηνείες των Αγίων Γραφών και Κειμένων είναι σωστές που μας έκανε απόψε, κάνω και αυτή τη διευκρίνηση, τότε λοιπόν τίθεται κινδύνο ο κύριος Προεστός, παρεξής, ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός και
και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και τα Αγία Κείμενα. Για το 2000 και για το 2001, αν η ερμηνεία αυτή είναι σωστή. Γιατί έχετε μία ανευθύτητα, μία ειλικρίνεια και λέτε εγώ θα βάλω στο τραπέζι για κουβέντα. Δεν είναι. Δηλαδή δέχεστε την πρόκληση. Κύριε Χούντα, εδώ, να δούμε... σε αυτό το βιβλίο εδώ, ναι, που είναι η σύντιμηση του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου, όλα αυτά που έχουμε πει και θα πούμε, και το δίνω δωρεάν. Δωρεάν το δίνω, με δικά μου έξοδα. Μάλιστα. Σήμερα δεν σας χαρίζει κανένας τίποτα. Μάλιστα, το άλλο μάλιστα μου κοστίζει, αλλά αυτό το δίνω δωρεάν. Μάλιστα. Λοιπόν, βάζω την υπογραφή μου, όπως κάνουμε σε ένα δημόσιο έγγραφο, και τη σφραγίδα μου. Μάλιστα. Δεν πιστεύω λοιπόν πιο ευθέως να απευθυνθεί κανείς σε ανθρώπους του οποίου δεν γνωρίζει. Δεν έχω κάποια πρόθεση για να βγω στο κανάλι και να πω αυτά τα πράγματα που φαίνονται εκ πρώτης όψεως παράλογα και παράτολμα και σαφώς αντιεθνικά. Δεν είναι αντιεθνικά, είναι προειδοποιήσεις. Δεν γνωρίζω, λέτε, εγώ τις συνέπειες. Όχι, δεν λέω αυτό εγώ. Άρα λοιπόν, αν δεν το πίστευα, δεν θα το έκανα ποτέ. Δεν λέω ότι δεν το πιστεύετε. Κάθε άλλο. Λέω ότι το πιστεύετε. Αλλά λέω ότι ο χρόνος είναι τόσο λίγος πια που απομένει. 2000 και 2001, δηλαδή Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος και 2001 εμείς στην Κωνσταντινούπολη. Είναι πράγματα φανταστικά. Τόσο γρήγορες, λέει, θα είναι οι ραγδαίες εξελίξεις ο Αγαθάγγελος που δεν θα προλαβαίνετε να ακούτε ειδήσεις. Να ακούτε μόνο. Όχι να τις αφομοιώνετε, να τις ακούτε. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Συγγύρη, που είσαστε μαζί μας. Χαίρετε.